Κανονικά τι γίνεται. Ξεκινά το βίντεο. Κάθε 15-20 δευτερόλεπτα πόλη ησυχία δεν αναπνέει καν, ώστε να πάρει αργότερα ένα, να έχει ένα σημείο αναφορά. Αργότερα στο πρόγραμμα που θα βάλει, θα βάλω να επεξεργαστώ τον ήχο, να μου κόψει το noise reduction. Δεν θέλω όμως να το κάνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται στο βίντεο. Αλλά άμα ακούτε τα πουλάκια, αν ακούτε τα πουλάκια, είστε τυχεροί. Αν δεν τα ακούτε, χάνετε. Hello, hello, hello. Τι μου κάνετε. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω να καταλάβετε από το τίτλο. Είναι λίγο σαν γενική συζήτηση. Αλλά δεν ήθελα να κάνω δύο ξεχωριστά βίντεο για να προσθέσω πράγματα και τι συμμαζεύετε. Γιατί αυτό που θέλω να σα πω δεν είναι για να κάνω ένα βίντεο το καθένα από μόνο του. Θα έχει λοιπόν, όπως είπαμε το τίτλο, δύο ενότητες αυτό το βίντεο. Η πρώτη θα είναι ένα συμπληρωματικό στα γρήγορα για τη σειρά Alchemist Brew από την VNV. Γιατί στο πρώτο βίντεο που έκανα ο ήχος ήταν λίγο. Οπότε πάμε να σας πω στα γρήγορα τι φάση παίζει κτλ. Και το δεύτερο θα είναι και κάποια αξεσουάρ που πήρα για το Vinci. Λοιπόν, για τα υγρά, τα Alchemist Brew, όπως είπαμε, ο ήχος στο πρώτο βίντεο ήταν λίγο fail. Οπότε πολλοί βαρέθηκαν να το δουν, κουράστηκαν και δεν τους παρεξηγώ. Αγαπημένο μου, Arigato Toffee, εννοείται, γιατί είναι καπνικό, κάνω πολύ καπνικά. Και ήταν ένα καπνικό πολύ γλυκό, πολύ ελαφρύ, πολύ χαλαρό, πολύ ολοήμερο. Με πολύ έντονο το γλυκό κομμάτι και την καραμέλα κτλ. Γλυκάκιδες οι οποίοι θέλετε να ξεκινήσετε καπνικά, δοκιμάστε το. Ας το πούμε δεύτερο αγαπημένο, δεύτερο που ξεχώρισα, το Jelly O Cream με το πορτοκαλάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ευτυχώς δεν το βάλανε μέσα με σοκολάτα, το δώσανε πάρα πολύ ωραία. Emerald Dream, όπως σας είπα. Φρουτάκιδες, ό,τι πρέπει. Υδροσυστικό, αυτές τις μέρες τώρα που ζεσταίνεται ο καιρός, που ζεσταίνει ο καιρός, επίσης ό,τι πρέπει. Βάλτε τα σε δροσερούς ατμοποιητές, όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο. Με πιο χαμηλά βατάκια, πιο χαλαρά τέτοια, αν παίρνετε πιο δροσερό ατμό, θα. Πιστεύω θα σας αποζημιώσει. Tropical Smoothie, ωραίο. Θα ήταν για μένα ίσως και το αγαπημένο μου από αυτή τη σειρά αν είχε πιο έντονο το γιαούρτι. Μ' αρέσει που σας είπα η γαλατίλα, η γιαουρτίλα και αυτά εδώ πέρα. Και ψάχνω υγρά τα οποία το έχουν πολύ έντονο, το έχουν σαν πρώτο ή σαν δεύτερο, αλλά πολύ έντονο. Και το Under Madness που λίγο το πάλεψα. Με κούρασαν τα δημητριακά. Όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο που έκανα τα υγρά, ήταν ένα συνδυασμό στο γάλα με δημητριακά. Ένα συνδυασμό στο γάλα με τα δημητριακά που το ψάχνα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κάπου τα δημητριακά λίγο ο οργανισμός μου τα μπούχτισε. Πλέον ίσως τις πολλές δοκιμές μέχρι να δω πώς θα μου βγει κτλ. Λίγο σου από αυτό το συνδυασμό τα δημητριακά δεν μου έκαναν κάτι τόσο κλικ. Μετά από μια μικρή διακοπή, συνεχίζουμε το γύρισμά μας. Και πάμε να περάσουμε τώρα στο δεύτερο part του βίντεο. Σας είχα πει ότι είχα παραγγείλει αρκετά αξεσουάρ για το Voodoo το Vinci, το X που σας έδειξα. Τα οποία τώρα με την κατάσταση, την παγκόσμια και τα λοιπά, άργησαν πολύ να έρθουν, αλλά δεν ήρθαν, σε άλλα πήρα refund. Έγινε ένας χαμός τέλος πάντων. Μου ήρθε ένα επισκευάσιμο κομμάτι και ένας αντάπτορας. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον αντάπτορα. Όπως θα δείτε λοιπόν, ο αντάπτορας ταιριάζει και κουμπώνει μια χαρά. Κάνει μια χαρά τη δουλειά του, ο πόλος του είναι μια χαρά κομπλέ, δεν έχει κανένα θέμα. Όσοι ατμοποιητές έχουν βιδώσει πάνω, πραγματικά δεν έχει κανένα θέμα ούτε με το connector ούτε τίποτα, ούτε με το πινάκι, όλοι είχαν σωστή επαφή κτλ. Δεν είχα κανένα θέμα, πραγματικά κανένα θέμα. Το θέμα που είχα είναι ότι και με το επισκευάσιμο firmware που το πέρα, και με το update τέλος πάντων να παίρνει το επισκευάσιμο firmware, ενώ λέω ότι πάει μέχρι τα 4,2 volt, εγώ δεν μπορούσα να το πάω εκεί μέχρι πάνω τα 3,9 volt, δεν μπορούσα να το πάω. Οπότε τα στισήματα που έκανα, τα οποία θέλαν 4,1, 4,2 και τέλος πάντων, και παραπάνω βόλτα από αυτά που μπορεί να δώσει από τα 3,9, καμιά φορά μπορεί να πικάρει και στα 4, δεν με ξετρέλαναν. Ενώ δηλαδή είχα σκοπό να δουλέψω με MTL ατμοποιητή, όχι να βάλω πάνω κανένα με διπλές αντιστάσεις. Μονομπάτα, ρομοντάκι, 75 βατ. Ακόμα δηλαδή και MTL στισήματα που ήθελα λίγα παραπάνω βόλτ, δεν. Όταν το έστεινα με κάνα SS316 και τα λοιπά που κάναν οι 80 που εκεί στα 3,8-3,9 δουλεύαν, ας το πούμε καλά, εκεί δεν είχα θέμα, μια χαρά δούλεψε πραγματικά. Και πάμε να δούμε τώρα και το επισκευάσιμο κομμάτι της Yacht Vape. Αυτό ήθελα πιο πολύ να μου έρθει από όλα, γιατί είχε πιο επιτέλε προσανατολισμό, δηλαδή και ο αέρας του στην εξαγωγή, τέλος πάντων το σημείο που φεύγει ο αέρας του, αλλά και ο αέρας που μπαίνει είναι πιο σφιχτή, πιο MTL. Έχει επίσης έλεγχο ροής του αέρα, οπότε μπορείτε να δείτε ότι μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ σφιχτό έως αρκετά σφιχτό. Και έχει και 5-10 adapter, οπότε μπορείτε να συστήσετε πάνω σε οποιοδήποτε μοντάκι και να κάνετε dry burn σας κτλ. Αυτά όλα είναι σε φωτογραφίες που τα βλέπω ότι τα έχει, ρε παιδί μου, τα βλέπεις, όντως να τα υπάρχουν είναι εδώ πέρα. 1, 2, 3.
Οι βιδούλες του είναι απελπιστικά λεπτές. Απελπιστικά λεπτές. Δηλαδή, σύρμα 26 gauge που έβαλα, μου βγήκε η ψυχή για να το πιάσει. Μου η μοιοπία μου ανέβηκε αρκετούς βαθμούς μέχρι να δω εκεί με τις βιδούλες και τα λοιπά, πού είναι το σύρμα που πάει και τα λοιπά και δεν συμμαζεύεται. Οπότε θέλει 27, 28, 29, δηλαδή θέλει πολύ ψηλά σύρματα, πολύ MTL καταστάσεις κτλ. Χωράει διάρρη πυρήνα, 2,5, άμα είστε τυχεροί και δεν κουνηθεί και δεν κάνει και δεν ράνει, ώστε να κουμπίσει το πλάι. Οπότε εγώ όταν τον έστησα με 26 gauge ατσάλι σε διάρρη πυρήνα για να μου δώσει λίγο παραπάνω από το θέμα Watt, ώστε να μπορώ να ανεβάσουμε να πάω 3,8-3,9 volt, έπαινα παιδιά ένα πάρα πολύ ζεστό, άγευστο αποτέλεσμα. Όταν τόσα με 27-28 gauge που έχω σύρμα, ήταν πιο normal από θέμα θερμοκρασίας, αλλά δεν κατάφερα να πάρω και αυτό που ήθελα και γεύση, γιατί ας πούμε δεν τα volt λίγο ήθελα να δώσω παραπάνω volt, ήθελα να δώσω παραπάνω ένταση και αυτό δεν μ' άφηνε το μοντάκι 3,9. Οπότε αυτό το επισκευάσιο από μένα είναι όχι. Ωραία συσκευή το Vinci. Μείνετε αν θέλετε με τις κεφαλές που έχει πάνω ή πάρτε κανένα adapter να βάλετε κανένα ατμοποιητή αν πιστεύετε ότι θα σας καλύψει. Τώρα υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρχουν χρήστες οι οποίοι θα βάζουν 28, 29, 30 gauge ατσάλι, οι οποίοι και ατσάλι να μην είναι και 80, 80 μπορεί να βάζουν και κάνθαλ, οι οποίοι δεν θυμούν και στα 3,8 βόλι που να δουλεύουν εδώ παιδί μου, δηλαδή για πάρα πάρα πολύ χαλαρά MTL στισήματα. Εκεί μπορεί και να σας βολέψει. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί εδώ πέρα οι ατμιστές, υπάρχουν και, αυτές εδώ πέρα οι χρήσεις. Εγώ όπως το είχα στο μυαλό μου με 26 gates και τα λοιπά που κάνω, άντε 27 πες και δεν συμμαζεύεται, δεν με βόλεψε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν σας άρεσε πάλι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και με θέμα φορά τα λέμε, γεια σας.